Αυτό που βλέπουμε είναι ένα από τα αποτελέσματα της συμφωνίας των Πρεσπών. Φαντάσου εάν ασχοληθούμε με πιο βαθιά προβλήματα, όπως είναι το Κυπριακό, θα έλεγα εγώ. Έτσι ακριβώς. Μισό λεπτό πριν πας εκεί. Απόψε το βράδυ στην Κρήτη TV έχουμε μία συνέντευξη του άλλοτε αντιπροέδρου της κυβέρνησης Σαμαρά και άλλοτε προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Βενιζέλου. Έχει μία διαφορετική συνάντηση για η Ματά Παπανδρέου, αλλά νομίζω ότι θα μπει φωτιά στα τόπια απόψε. Λοιπόν, έχει μία διαφορετική προσέγγιση. Δεν είναι, λέει, αυτά που βλέπετε, πρόσεξε το Δημήτρη μου, το αποτέλεσμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Αλλά αφορμή είναι η συμφωνία των Πρεσπών στο χώρο μας να γίνει το «έλα να δεις». Εντάξει, το πάει πιο πίσω δηλαδή. Το πάει πιο πίσω και μάλλον έχει δίκιο, γιατί πράγματι με αφορμή την συμφωνία των Πρεσπών έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Και ξέρεις τώρα εδώ πέρα είναι όπως το αυγό του Κολόμβου. Ποιος γεννήθηκε πρώτα, η κότα ή το αυγό, ας πούμε. Εάν το πολιτικό σύστημα ήταν στα καλά του, εάν ήταν διαρθρωμένο σωστά, είχε δομές κτλ. Κτλ. Δεν θα είχε προκύψει και τέτοιο μπάχαλο με τη συμφωνία των Πρεσπών. Θα είχε τακτοποιηθεί το θέμα όπως θα έπρεπε να τακτοποιηθεί. Όταν ένα σύστημα εξουσίας λειτουργεί με βάση δομές, με βάση μια κοινή συνισταμένη συμφερόντων, που ας το πούμε έτσι καταχρηστικά περιγράφει το λεγόμενο εθνικό συμφέρον. Έτσι, ας το πούμε έτσι. Τότε δεν θα γινόταν μια τόσο μεγάλη παρεξήγηση, δεν θα υπήρχαν τόσο πολλές αφορμές για να γίνει αυτό το μπάχαλο που βλέπουμε. Έτσι, θα ήταν τακτοποιημένο. Δηλαδή, έχουμε μια συμφωνία απέναντί μας που επιλέγουμε εμείς να την πώς θα τη διαμορφώσουμε. Έχουμε, αναγνωρίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο εμείς ως χώρα, ως κράτος, ως σύστημα θέλουμε να το επιλύσουμε με τους όρους που μπορούμε να πετύχουμε. Δεν θα καθόμασταν να μας φορέσουν μια λύση από πάνω και στα γρήγορα και μετά να τρέχουμε να μαζέψουμε τα κομμάτια μας όπως συμβαίνει τώρα. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, αλλά δράτω με τις ευκαιρίες που σε έχω, διότι πολιτικός συντάκτης είσαι, και θέλω να πω ότι, άντε αυτό θα το πω, σκάει μία βόμβα ο Βενιζέλος, το λέω για τους ακροατές, όχι για τον Δημήτρη, αλλά και ο Δημήτρης τα ακούει. Βεβαίως. Για όταν τον ρωτάμε ευθέως, τελικώς ποια είναι η γνώμη σας περί σύνθετης ονομασίας με τη χρήση της λέξης Μακεδονία, αφού μας λέει πρώτα ότι η συμφωνία αυτή είναι κακή, εργαλειοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ για το εσωτερικό σκηνικό χωρίς συνένεση κτλ, λέει κοιτάξτε, από το 1993 συζητάμε τη σύνθετη ονομασία και με τη χρήση του όρου Μακεδονία. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Όταν μίλησα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εκπροσωπώντας τη χώρα, ήξερα ποια είναι η άποψη του Σαμαρά από το 1992, εντελώς διαφορετική. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, όπως λεγόταν τότε, λέει, εφάρμοσε τη γραμμή ΠΑΣΟΚ, σύνθετη ονομασία. Δηλαδή, είπε τον καπέλωσα, εν ολίγης. Ξέρετε, εδώ πέρα υπάρχει, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Από ένα σημείο και μετά, η γραμμή διαμορφώθηκε στην αναζήτηση μιας σύνθετης ονομασίας, η οποία θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία και θα είναι έναντι όλων. Αυτή ήταν η γραμμή. Η οποία ήταν ξεκάθαρη και μετά το Βουκουρέστι με το περιβόητο βέτο του Καραμαλή για την ένταξη της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ. Αυτή ήταν η γραμμή. Τώρα όταν εμφανίστηκε η συμφωνία, ο καθένας έκανε μπλέξανε τις γραμμές τους. Ό,τι τον βόλευε, ό,τι τον βόλευε μικροπολιτικά, μικροκομματικά. Λοιπόν, για πάμε στο πιο σημαντικό που έρχεται, διότι χθες είχες ένα άρθρο με αφορμή τα ίμια για τις συνέπειες μιας ήττας χωρίς μάχη και για το εγώ εκεί καταλάβαινε ότι αν θα έπρεπε να βγουν κρίσιμα συμπεράσματα και επειδή τώρα πάμε από τις πανέμορφες λίμνες των Πρεσπών, μικρή και μεγάλη, πάμε στα φουρτουνιασμένα νερά του Αιγαίου εν ώψη της συνάντησης και περίπου το υπενύχθηκες στην εισαγωγική σου τοποθέτηση. Αισθάνεσαι ότι τα νταούλια, άρε έκφραση, βαρούν για την Κύπρο?
Κοίταξε, αυτό είναι στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή. Καταρχήν να τοποθετήσουμε λίγο τα πράγματα στον πολιτικό χρόνο που απομένει. Μία μεγάλη συζήτηση η οποία θα καταλήξει αποτελέσματα για τα ελληνοτουρκικά είναι αδύνατη. Δεν φτάνει ο χρόνος. Δηλαδή δεν φτάνει ο χρόνος ούτε μέχρι τον Μάη ούτε μέχρι τον Οκτώβρη. Δηλαδή δεν είναι έργο που η παρούσα κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η παρούσα κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να φέρει σε πέρας. Με κανέναν τρόπο. Να μην πω τώρα επί της ουσίας στο πόσο δύσκολο είναι. Στο Κυπριακό τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά γιατί υπάρχει προεργασία τρομακτική και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση από τον διεθνή παράγοντα. Δεν ξέρω αν αυτή θα είναι μία εργασία η οποία θα ανατεθεί προς διεκπεραίωση σε αυτό το σύντομο διάστημα που απομένει. Ελπίζω πως δεν θα γίνει έτσι. Ελπίζω πως δεν θα γίνει έτσι, γιατί πραγματικά το Κυπριακό, ξέρεις, υπάρχει μια σοφή κουβέντα. Με το Κυπριακό, λέει, δεν κερδίζεις εκλογές, όμως πάρα πολύ εύκολα τις χάνεις. Σωστή διαπίστωση. Δεν είναι απλή ιστορία το Κυπριακό. Είναι πολύπλοκο θέμα και όποια λύση τελικά, ακόμα και μια λύση, ας την βάλουμε σε εισαγωγικά καλή λύση, θα προκαλέσει τρομακτικούς τριγμούς στο πολιτικό σύστημα και στην Αθήνα και στη Λευκοσία. Υπό την έννοια αυτή η εικόνα που έχεις είναι ότι ο Ερντογάν θα θέσει το θέμα στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Κοίταξε, ο Ερντογάν είναι ξεκάθαρος, το θέμα έχει τεθεί και δημόσια. Τίποτα δεν γίνεται εκεί χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας. Τελεία. Και όχι μόνο στην Κύπρο, μιλάμε και για τις θαλάσσιες περιοχές τριγύρω, οι οποίες ακουμπάνε και στην υφαλοκρηπίδα του Καστελόριζου. Τίποτα λοιπόν, να μην πω στην Κρήτη. Τίποτα λοιπόν δεν μπορεί να συμβεί, αυτό λένε οι Τούρκοι, και όταν οι Τούρκοι αυτά τα πράγματα τα λένε δημόσια και με ένταση επαναλαμβανόμενοι, πρέπει να τους παίρνουμε σοβαρά. Οι Τούρκοι σπανίως ευνηδιάζουν. Σπανίως ευνηδιάζουν, καταγράφουν τις θέσεις τους, έχουν μια φοβερή επιμονή και συνέπεια και συνέχεια στις επιδιώξεις τους και την κατάλληλη στιγμή κάνουν την κίνηση που δημιουργεί τα τελεσμένα. Αυτή είναι η πρακτική, δοκιμασμένη και πετυχημένη. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Πες μου κάτι, σε αυτό το σκηνικό του εξωτερικού περίγυρου, μάλιστα ο Ζάεφ χθες είπε να αποχαρακτηριστούν έγγραφα από το 92, εάν δεν προκαλούν, λέει, ζημιά στη χώρα του, για να δείτε τι συζητήσεις γινόντουσαν με την άλλη πλευρά. Δηλαδή, δεν αφήνει τίποτα, συνεχίζει. Μα ξέρεις, μερικές φορές θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Όταν υπάρχει επί 20 χρόνια μια συζήτηση για να βρεθεί μια λύση και από τη στιγμή που έχει, μιλάω τώρα για το Σκοπιανό, και από τη στιγμή που έχει δημόσια, και εδώ πέρα έχουν υπάρξει τοποθετήσεις από πρωθυπουργούς, από υπουργούς εξωτερικών, από παράγοντες τόπου τέλος πάντων, ότι μια λύση στη βάση της σύνθετης ονομασίας έναντι όλων στην αρχή, διπλή ονομασία πιο πριν, τέλος πάντων το σώμα της διαπραγμάτευσης ήταν καταγεγραμμένο. Αυτό ψάχναμε τόσα χρόνια, απλώς αυτό που και οι λύσεις τέλος πάντων ήταν δεδομένες, δεν ως προς την ονομασία. Όσο και να το σκεφτείς, 5-10 ονόματα είναι αυτά που παίζανε. Δεν ήταν εκεί το θέμα. Το θέμα ήταν η πολιτική συγκυρία και η στιγμή που θα ήταν κατάλληλη για να αναλυθεί το πολιτικό κόστος. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας έριξε τη ζαριά. Αυτό θα δούμε αν θα του βγει και αν θα καταγραφεί στην ιστορία ως ηγέτης ο οποίος έλυσε ένα μεγάλο πρόβλημα κτλ. Κτλ. Ή αν θα μαυριστεί γρήγορα στην κάλπη, αυτό θα το δούμε. Δηλαδή, πώς θα αποτιμηθεί το πολιτικό κόστος, θα το δούμε πολύ σύντομα στις εκλογές. Για πες μου τώρα, στην Παρασκευή που φτάσαμε, εκτός όλων των άλλων, έχουμε 4 ζητήματα. Ζήτημα πρώτο, στο ποτάμι γίνεται τη ηχογράφηση το ανάγνωσμα. Ο ένας βγάζει τον άλλον ηχογραφημένα.
Καταρχάς έχω μια απορία. Μεγάλη εμπιστοσύνη είχαν οι σύντροφοι μεταξύ τους. Ε. Ο ένας μαγνητοφωνεί στον άλλον. Φοβερό, ε. Αυτό δεν ήταν κόμμα. Δηλαδή, μάλλον πρέπει να πάρει το know-how η ΕΕΠ εκεί. Δεν γίνεται. Βοηθάει και η τεχνολογία, μωρέ. Ξέρεις, είναι όπως είμαστε σε μια παρέα και έχουμε ωραίες στιγμές και βγάζουμε τη selfie ή ηχογραφούμε ή βιντεοσκοπούμε. Εύκολα το κάνουμε. Μάλιστα. Τι καταλαβαίνεις? Τι καταλαβαίνω? Καταλαβαίνω ότι είναι ένα πια μόρφωμα πολιτικό το οποίο δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης. Και επειδή δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης, η ζωή και η πολιτική ζωή απεχθάνεται το άχρηστο και θα το τελειώσει. Mm. Είναι πολύ απλό, δηλαδή ποια ήταν η... ας το πούμε έτσι, η παρέμβαση του ποταμιού στα πολιτικά πράγματα του τόπου. Το λέω τώρα έτσι με, ξέρεις, δεν το λέω ούτε υπεροπτικά ούτε με κακία. Συμπαθής είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης και πολλοί άνθρωποι από εκεί πέρα. Ωστόσο, τι ήταν αυτό το οποίο έβγαλαν μπροστά ως ατζέντα για να προβληματίσει τον κόσμο, για να διορθώσει κάποια πράγματα, πέρα από λόγια, ας τα λόγια. Πρακτικά, ποιο ήταν το θέμα? Τι κάνανε? Δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν μικρά διλήμματα, όπως ήταν η ιστορία της ψήφου εμπιστοσύνης ή της ναι ή όχι στις πρέσπες. Αυτό δεν είναι κόμμα. Πάει να πει ότι δεν έχει αρχές, δεν έχει σαφή πλαίσιο, δεν έχει σαφές πλαίσιο και γι' αυτό καθένας εκεί πέρα κάνει ό,τι τον βολεύει, ό,τι θέλει. Ξέρεις, όταν χαλαρώσουν οι γραμμές, ο καθένας κοιτάει να σώσει ό,τι μπορεί για την πάρτη του. Αυτό συμβαίνει στο ποτάμι. Ναι, αλλά αυτό που είπε Ψαριανός και Αμοιράς είναι βαρύ. Δηλαδή ότι εμένα μου έχω συμφωνήσει, λένε ότι ακούγεται ηχογραφημένα ο Σταύρος. Έχω συμφωνήσει να στηρίξω συμφωνία των Πρεσπών χωρίς να μας λέει ποιον. Και αρχίζουν να φωτογραφίζουν την Αμερικανική πρεσβεία και οι δύο. Είναι βαρύ, έτσι. Είναι βαρύ, αλλά ξέρεις τώρα έχει δημιουργηθεί και μια μυθολογία που έχει και πραγματικά και σουρεαλιστικά στοιχεία για την δράση της κινήσης του κύριου Πάιατ. Όταν όποιος ξέρεις, όποιος εκ των πραγμάτων βρίσκεται κοντά με τον κύριο Πάιατ ή δέχεται μια επίσκεψη ή έχει μια διαβούλευση μαζί του, μετά οι κινήσεις του μπαίνουν κάτω και από αυτό το πρίσμα της συνάντησης και της επαφής. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι. Που είναι ο μύθος, που είναι η αλήθεια, κάπου τα καλύπτει πια μια άχλη, να έχεις δίκιο. Για πες μου, η εκτίμηση είναι πια η κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ θα παραμείνει τελικώς? Έχει ένα λυσβερίσι σήμερα, Έχει ένα λυσβερίσι, θα δούμε τώρα εάν θα... εντάξει, φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνει με μια τροποποίηση του κανονισμού της Βουλής. Αυτή φαίνεται να είναι η πιο ενδεδειγμένη και αυτό εισαγωγικά λύση. Δεν νομίζω ότι... Νομίζω ότι θα γίνει μια προσπάθεια να διατηρηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΝΕΛ. Θα επιδιωχθεί μια ψηφοφορία στη Βουλή για την αλλαγή του κανονισμού. Κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Μάλιστα. Άλλωστε το έχει προειδιάσει ο Δημήτρης ο Τζανακόπουλος που είναι σήμερα στο Ηράκλειο, ότι ψάχνουν να βρουν κάτι, γιατί λέει ότι δεν είναι ούτε ηθικά ούτε πολιτικά ορθό να διαλύονται κοινοβουλευτικές ομάδες. Ναι. Αυτό είναι το... Ξέρεις, έχει πλάκα, γελάω, γιατί ξέρεις την ηθική την επικαλούμαστε όλοι μας, τώρα ανθρώπινο είναι, όταν μας βολεύει. Όταν κάνουμε μια δουλειά η οποία εξυπηρετεί τους σκοπούς μας, η ηθική πάει περίπατο. Έτσι, η ηθική είναι καλή όταν εξυπηρετεί τους σκοπούς μας. Έτσι, αυτό είναι το δικό μου το σχόλιο. Μάλιστα. Κυβερνητική άποψη. Έχω δύο ζητήματα ακόμη, το τελευταίο είναι το πιο τζιζ, σε προειδοποιώ. 26 Μαΐου λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκλογές. Και βάνει και στοίχημα. Τι να σου πω, εγώ δεν θα βάζω στοίχημα. Ξέρεις, εκλογές, απλή λογική, δεν έχω πληροφόρηση, πιστεύω ότι είναι στον αέρα. Υπάρχουν δύο ημερομηνίες, η μία είναι το Μάη, η άλλη είναι στο τέλος της θητείας. Έχω την εντύπωση ότι ο Πρωθυπουργός ζυγίζει και μετράει.
ό,τι και να λέει κανείς για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι μεγάλος παίκτης. Ειδικά σε αυτό το πολιτικό σκηνικό στο οποίο βρίσκεται και με τους πρωταγωνιστές, συμπροταγωνιστές που έχει απέναντί του. Είναι μεγάλος παίκτης. Θα κάνει τις εκλογές την καταλληλότερη στιγμή για αυτόν. Δεν ξέρω αν θα είναι τον Μάη αυτή η στιγμή ή αν θα είναι στο τέλος της θητείας. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που θα ήθελε είναι να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να πάει μέχρι το τέλος. Γιατί όπως η λογική λέει, τις εκλογές τις κάνεις νωρίτερα εάν μπορείς να τις κερδίσεις. Εάν δημιουργείς όρους για να κερδίσεις. Εάν είναι να χάσεις τις εκλογές τον Μάη, ας τις χάσεις το Σεπτέμβριο. Οκτώβριο. Είναι ικανό διάστημα, μην το υποτιμάμε. Είναι πολύ μεγάλο διάστημα που έχει να κάνει με χίλια δυο πράγματα επάνω στην καρέκλα της εξουσίας. Λοιπόν, η εκπομπή Στοιχήματα δεν βάζει, αλλά έχει πει από τα τέλη του 18 ότι οι εκλογές δεν βλέπει ούτε το Μάιο. Αν θα χάσουμε, χάσαμε την εκτίμηση. Εκτίμηση. Και εγώ θα πόνταρα εκεί. Μάλιστα, στοίχημα δεν βάνει. Θέλω να κλείσουμε με το εξής που είναι πιο τζίζο όμως, κατά τη γνώμη μου. Και αναδύεται από το χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά μπορεί να φωτογραφίζει σκηνές από ταινία προσεχώς. Είναι απλά οι φρεστικές διατυπώσεις του κυρίου Δένδια περί μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης, στην οποία στα γονίδια και άλλα άκρα δεν έχουν, όχι μόνο δεν έχουν θέση, μπορεί να την καταντήσουν τη Νέα Δημοκρατία, γκρουπούσκλο, και οι αψιμαχίες, ή είναι οι τροχιοδεικτικές μετά από εκλογική διαδικασία και ενός μεγάλου συνασπισμού? Κοίταξε, πού θα πάει το πράγμα δεν ξέρω ακόμα. Τουλάχιστον δεν φαίνεται. Αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχει ένας προβληματισμός μέσα στην παράταξη, τη συντηρητική παράταξη. Υπάρχει ένας προβληματισμός για το πού πάμε, ποιοι είμαστε και ποιος ηγείται. Εγώ θα βάλω και αυτό το στοιχείο. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι το παιχνίδι τώρα ξεκινάει. Νομίζω ότι δεν μπορεί να αλλάξει γραμμή πλεύσης αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, αλλά εάν αντιμετωπίσει ένα κακό εκλογικό αποτέλεσμα, τότε πραγματικά θα αρχίσουν τα όργανα και τα νταούλια. Εκτός εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδειχθεί πιο ικανός από όσο εγώ εκτιμώ ότι είναι και μπορέσει, εάν κερδίσει τις εκλογές, να κάνει πολύ σοβαρές διορθωτικές κινήσεις στο κόμμα του. Το οποίο, όπως και να το κάνουμε, έχει πια μια ακροδεξιά νότα η οποία δεν ταιριάζει σε αυτό που ήταν η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια.